Λοιπόν, φτιάχνω κάμερα και γυρίζω βίντεο, ε. Εντάξει. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πόσες φορές το είπα δεν ξέρω και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου, στο βίντεο οργάνωση κουζίνας. Επιτέλους, έπρεπε να γίνει. Μου το ζητούσατε και πάρα πολύ αυτό το βίντεο με την οργάνωση κουζίνας. Είναι και κάτι που έπρεπε να κάνω, γιατί όταν έφτιαξα τα πράγματα, όταν τελείωσε η κουζίνα και έβαλα τα πράγματα μέσα, σε κάποια σιρτάρια, κάποια ντουλάπια τα πέταξα έτσι. Ήμουν τόσο κουρασμένη, ήμουν τόσο εξαντλημένη εκείνο το διάστημα με την οργάνωση, με την αλλαγή της κουζίνας κλπ. Που δεν άντεχα άλλο. Πραγματικά δεν άντεχα να ασχοληθώ παραπάνω και τα είχα πετάξει έτσι. Οπότε το πήρα απόφαση και είπα να την οργανώσω. Όμως πριν δείτε το βίντεο και να σας ενημερώσω ότι δεν θα δείτε οργάνωση κουζίνας στυλ Αμερικής, δηλαδή αν έχετε δει αμερικάνικα βίντεο οργάνωσης κουζίνας, εδώ θα απογοητευτείτε. Δεν είναι έτσι, το έχω κάνει αλλαελληνικά, το έχω κάνει λίγο πιο προσιτά και σε θέμα για εμένα, το ήθελα έτσι απλό, λιτό, δεν ήθελα... Το είχα δοκιμάσει παλιότερα, στην παλιά κουζίνα είχα πάει στην Τζάμπο και είχα αγοράσει ένα σωρό δοχεία, άλλο για αλεύρι, άλλο για ρύζι, άλλο για μακαρόνια, άλλο για από εδώ, άλλο για από εκεί και στην πράξη είδα ότι δεν με βολεύει καθόλου για τις ημερομηνίες λήξης περισσότερο, οπότε είπα να μην το κάνω έτσι, να το κάνω πιο απλά. Σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο ότι αγόρασα έτσι κάποια πραγματάκια για την οργάνωση της κουζίνας, αλλά ήθελα να μην χαλάσω πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό και να προσπαθήσω να οργανώσω την κουζίνα με ό,τι ήδη έχω. Και βγήκε καλά, εκτός από αυτό εδώ το ντουλάπι, θα το δείτε κι εσείς στην πορεία, αυτό το ντουλάπι εδώ δεν διορθώνεται εύκολα, τέλος πάντων. Είναι το ντουλάπι του χαμού, ενώ το σιρτάρι του χαμού διορθώθηκε και έγινε πανέμορφο, το ντουλάπι του χαμού δεν διορθώνεται. Τέλος πάντων αυτά, σας αφήνω να απολαύσετε το βίντεο, να σας χαλαρώσω γιατί ξέρω ότι αυτά τα βίντεο σας χαλαρώνουν και θέλω στα σχόλια πριν φύγετε να μου γράψετε ιδέες πώς θα μπορούσα να οργανώσω αυτό εδώ το ντουλάπι. Αυτό το ντουλάπι της συμφοράς που μόλις το ανοίξω θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτά. Πάμε να δούμε παρέα πώς οργάνωσα την κουζίνα μου. Εγώ όπως βλέπετε δεν έχω ξεκινήσει να οργανώνω το ντουλάπι όπου το έχω κάνει τροφοθήκη. Έχω μέσα όλα μας τα τρόφιμα όπως ρύζι, όσπρια, κάποιες σάλτσες, κάποιες κονσέρβες. Έχω τέτοια πράγματα εδώ, δεν έχω σνακς, γλυκίσματα και τέτοια. Και πήρα αυτά τα σκαλάκια που βλέπετε εδώ από τα Τζάμπο, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ πρακτικά και πολύ οικονομικά και με έχουν βολέψει πολύ. Αυτές τις ημέρες που έχω οργανώσει την κουζίνα και τη χρησιμοποιώ, είμαι πολύ ευχαριστημένη κάθε φορά που ανοίγω το ντουλάπι με τα τρόφιμα, αν και φαίνεται να επικρατεί ένα μπάχαλο και όμως ανοίγοντας το βλέπω κατευθείαν στο βάθος τι υπάρχει. Και μου έχει λύσει πολύ τα χέρια αυτό. Εννοείται κάθισα και κοίταξα και τις ημερομηνίες από τα τρόφιμα και βρήκα πάρα πολλά λιγμένα. Νομίζω ότι σε κάθε τροφοθήκη υπάρχει και κάτι λιγμένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχω προσπαθήσει να το οργανώσω ώστε να ξέρω τι πράγματα έχω στο πάνω το ράφι και τι πράγματα έχω στο κάτω. Στο πάνω το ράφι ξέρω ότι έχω μακαρόνια, όσπρια και κρυθαράκι. Και κάτω ξέρω ότι έχω αλεύρι, ζάχαρη, ρύζι και κάποιες κονσέρβες. Πάμε τώρα στο δεύτερο ντουλάπι από το πάσο, όπου εδώ είχα την τροφοθήκη με τα γλυκίσματα
και κάποιες κονσέρβες. Τα άλλαξα αυτά, τις κονσέρβες έβαλα δίπλα και τα γλυκίσματα τα πήγα σε εντελώς διαφορετικό σημείο. Τα τρόφιμα έπρεπε να φύγουν από αυτό το ντουλάπι, γιατί ακριβώς δίπλα είναι το πλυντήριο και ζεσθενόταν το ντουλάπι αυτό και φοβηθήκαμε για τα τρόφιμα, οπότε έπρεπε να γίνει, έπρεπε να αφαιρεθούν από εκεί τα τρόφιμα και έπρεπε να αφαιρεθούν και γιατί ο ποντικός του σπιτιού, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι, έμπαινε μέσα, έπαιρνε ό,τι ήθελε και ξαφνικά τον έβλεπα με ένα σοκολατάκι στο χέρι. Οπότε αυτά τα τρόφιμα, τα τύπου snacks, γλυκίσματα, μπισκότα κλπ. Έχουν αλλάξει, έχουν πάει σε άλλο ντουλάπι και ψηλά για να μην τα φτάνει ο ποντικός. Εδώ τώρα, επειδή είναι ένα από αυτά τα ντουλάπια τα οποία έχουν το βάθος μέσα και δεν είναι πάρα πολύ εύχριστο, έχω βάλει μέσα όλα τα προϊόντα τα οποία, όλα μάλλον τα πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Τα έχω βάλει μέσα και έξω έχω βάλει ό,τι χρησιμοποιώ πιο συχνά, δηλαδή κάποια πυρέξ, κάποια σαλατιέρα, έχω βάλει τους πάγκους κοπής τους οποίους χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Γενικότερα από το αποτέλεσμα αυτού του ντουλαπιού εδώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Εδώ τώρα πάμε στο ντουλάπι που νομίζω πως όσο και αν οργανωθεί, σε τάξη δεν θα φαίνεται. Με όλα αυτά τα καλώδια, όλους αυτούς τους σωλήνες που έχει εκεί κάτω, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να φανεί οργανωμένο, όμως κατάφερα και το έφερα σε μια πολύ καλή κατάσταση και πήρα κάποια πράγματα τα οποία τα είχα διπλά ή δεν τα χρησιμοποιούσα πολύ σε απορρυπαντικά και τα πήγα στην αποθήκη και κράτησα λιγότερα προϊόντα κάτω από τον νεροχύτη. Και ο στόχος μου για αυτό το ντουλάπι ήταν να καταφέρω να χωρέσω μέσα και το λάδι, το οποίο για την ώρα δεν χωράει πουθενά αλλού, αλλά θα βρω λύση γιατί θέλω να φύγει από εκεί κάτω. Θέλω να βρω ένα δοχείο πιο κοντό, γιατί δεν χωράει πουθενά αλλού, είναι πολύ ψηλό το δοχείο, οπότε δεν χωράει σε κανένα άλλο ντουλάπι. Και ο στόχος μου ήταν να χωρέσει μέσα εκεί και τον κάδο με τα απορρίμματα και τον κάδο της ανακύκλωσης. Γιατί στην προηγούμενη κουζίνα, αν θυμάστε, σας το έλεγα συνέχεια ότι τον έχω έξω και δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω κάπου να τον κρύψω και ευτυχώς με την καινούργια κουζίνα ζήτησα να γίνει διπλό το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη για να μπορέσω να χωρέσω μέσα και τον κάδο ανακύκλωσης. Αυτή τη λευκή βάση, να ξέρετε, την έχω πάρει από Jumbo. Την φαντάστηκα για ακριβώς εκεί κάτω και πραγματικά έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί έβαλα και από κάτω πράγματα τα οποία δεν πολύ χρησιμοποιώ και από πάνω όλα τα απορρυπαντικά και είναι τέλεια και αυτή πολύ οικονομική. Εδώ πέρα πάμε τώρα στα συρτάρια. Αυτό το συρτάρι στην ουσία δεν ήθελε και καμιά τρελή οργάνωση, γιατί ήταν σε καλή κατάσταση τέλος πάντων. Απλά το άδειασα για να το καθαρίσω περισσότερο. Τώρα, επειδή μπορεί να με ρωτήσετε για κάποια καθαριστικά που θα φανούν ή για ποιο καθαριστικό έχω χρησιμοποιήσει μέσα στα ντουλάπια, θα σας τραβήξω βιντεάκι και θα σας τα βάλω στο τέλος του βίντεο και θα σας εξηγώ ποιο απορρυπαντικό είναι για πού, ποιο δηλαδή χρησιμοποίησα πού, για να μην το έχετε απορία, γιατί είναι από τις πιο συχνές σας ερωτήσεις.
όπως βλέπετε, ο κακός ο χαμός. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα που πήρα τα πράγματα για να τα βάλω στη θέση τους. Και ήμουν τόσο πτώμα που απλά τα πήρα όλα αυτά και τα πέταξα έτσι μέσα και δεν έβλεπα τη μέρα να έρθει η οργάνωση της κουζίνας για να το φτιάξω αυτό το συρτάρι το οποίο με πέδευε πάρα πολύ. Και θα δείτε, γιατί πήρα κάποια πράγματα από το τελευταίο του συρτάρι το οποίο είναι πράγματα ζαχαροπλαστικής και δεν τα πολύ χρησιμοποιούσα και τα έβαλα στο διπλανό, το δεξί το ντουλάπι που φαίνεται, και έχει βγει τόσο χώρος και έχουν μπει τόσο όμορφα όλα. Κάθε μέρα τώρα που ανοίγω τα συρτάρια μου, τα χίλια ευχαριστιέμαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτά τα δοχεία που βλέπετε, τα ακριλικά, τα διαφανές, τα έχω πάρει και αυτά από τα Τζάμπο και αυτά σε πολύ καλή τιμή. Εδώ έκανα μια μικρή παύση από τα συρτάρια για να βάλω μέσα σε αυτό το ντουλάπι, όπου στο βάθος έχω πράγματα τα οποία δεν πολύ χρησιμοποιώ και είναι σχετικά άδειο. Κάποια πράγματα ζαχαροπλαστικής τα οποία είχα μέσα στα συρτάρια, για να μου ελευθερωθεί χώρος και να μπορέσω να οργανώσω. Βλέπετε, αυτό είναι πολύ άδειο. Το βλέπω αυτό το ντουλάπι και το χαίρομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, όταν κάνω οργάνωση και τέτοια πράγματα, να ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιώ και ξέρω ότι δεν θα το χρειαστώ, θα το χαρίσω. Και εδώ σας δείχνω λίγο το after από τα συρτάρια. Δείτε, ο πανικός που επικρατούσε πριν τον θυμάστε. Κοιτάξτε τι όμορφα που έχουν μπει. Κοιτάξτε και εδώ που απελευθερώθηκε το ένα το συρτάρι και κάτω κάτω έχω βάλει ότι είχα στο προτελευταίο. Αλουμινόχαρτα και τέτοια. Εντάξει, πολύ το ευχαριστιέμαι. Εδώ τώρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ εύκολο ντουλάπι, το οποίο δεν μου πήρε ούτε 10 λεπτά. Απλά αφαίρεσα τη μία τη συσκευή. Εδώ έχω τις συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Απλά αφαίρεσα τη μία, την καφετιέρα που βλέπετε πίσω αριστερά, γιατί την είχα αφήσει εδώ σε περίπτωση που ο Κανάκης, γιατί εγώ δεν πίνω καφέ, θελήσει να πιει γαλλικό, αλλά δεν την έχει χρησιμοποιήσει καθόλου τη μηχανή. Οπότε την έβαλα και αυτήν στα άδυτα της κουζίνας. Και απλά στο κάτω, το ράφι, όπου έχω πετσέτες, έχω ποδιές και τα καθημερινά τραπεζομάντιλα, πρόσθεσα ένα καλάθι και τα έβαλα πιο οργανωμένα.
Τώρα πάμε στο αγαπημένο μου ντουλάπι. Είναι το πρώτο ντουλάπι το οποίο οργάνωσα στην κουζίνα και μόλις το είδα ότι βγήκε έτσι με όλα αυτά τα ραφάκια και είναι και έτσι και στενούλι, μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκό και έβαλα μέσα τα τσαγάκια μου. Είναι το ντουλάπι το οποίο μου φτιάχνει διάθεση να ανοίγω, γιατί ίσως έχει όλα αυτά τα χρώματα και είναι όλα έτσι τόσο τακτοποιημένα. Προσπάθησα εδώ λίγο να τους αλλάξω και θέση, αλλά δεν τα κατάφερα. Οπότε ξαναγυρίσαμε στο αρχικό στάδιο που ήταν τα ντουλάπια. Τώρα τα πάνω, η αλήθεια είναι πιο πολύ για καθάρισμα και να δω ημερομηνίες το έχω κάνει. Δεν έχω κάνει για οργάνωση, γιατί στην ουσία τα έκανα όπως ήταν πριν. Το μόνο που οργάνωσα είναι το κάτω-κάτω που είναι τα μπαχαρικά και πήρα αυτά τα σκαλάκια που σας έδειξα και νωρίτερα από το Jumbo και το έχω καταυχαριστηθεί. Άλλο ένα πολύ εύκολο ντουλάπι είναι αυτό πάνω από τον απορροφητήρα, πιο πολύ καθάρισμα έκανα να σας πω την αλήθεια και άλλαξα θέση στο λάδι, τίποτα άλλο. Εδώ πάμε τώρα στο ντουλάπι το οποίο έγινε τροφοθήκη για τα snacks και τα λιχουδιές και τα λοιπά. Δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι θα γίνει αυτό, αλλά έπρεπε, ήθελα να βρω ένα ντουλάπι χαμηλό να το κάνω, αλλά μετά είπαμε καλύτερα να γίνει ψηλά για να μην έχει την πρόσβαση ο Αλέξανδρος, να το έχει κάνει αρκετές φορές να πάει στην κουζίνα μόνος του να τρυπώσει και να πάρει κάτι, τις πιο πολλές φορές βέβαια με ρωτάει. Κάποιες φορές τον έχω πετύχει στην προσπάθεια του να ανοίξει τη συσκευασία, αλλά είπαμε τώρα να το κάνουμε έτσι και πραγματικά δεν θέλετε να σας περιγράψω καν το πρόσωπό του την πρώτη μέρα που πήγε και άνοιξε το παλιό του ντουλάπι με τα snacks, όταν είδε μέσα τα πυρέξ και αυτά, σκεφτείτε το προσωπάκι του τι απογοήτευση, αλλά έπρεπε να γίνει και για τη ζέστη που έβγαλε το πλυντήριο.
Οπότε εδώ πάνω-πάνω έχω βάλει κάποια τάπερ τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ συχνά. Κάτω-κάτω έχω βάλει αυτά που χρησιμοποιώ πιο συχνά και στο μεσαίο βασικά και στο κάτω-κάτω έβαλα όλα τα snacks. Εδώ είναι άλλο ένα ντουλάπι που ήθελα πολύ να οργανώσω όλο αυτό το διάστημα. Θα δείτε στο τέλος του βίντεο, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, καμία σχέση με αυτό το μπάχαλο. Το πιο πολύ το μπάχαλο συμβαίνει γιατί έχω, παιδιά, πάρα πολλές κλειστές συσκευασίες με χαρτοπετσέτες ή και κάποιες οι οποίες έχω ανοίξει αλλά δεν τις έχω χρησιμοποιήσει όλες. Γιατί έχω μια αγάπη, τέλος πάντων, όταν πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ, είτε είναι Χριστούγεννα, Πάσχα, γενέθλια και αυτά, άμα βρίσκω κάποια ωραία χριστουγεννιάτικη χαρτοπετσέτα ή άμα βρίσκω κάποια ωραία πασχαλινή χαρτοπετσέτα ή κάποια πιο γιορτινή, έχω την τάση να πηγαίνω και να τις παίρνω, χωρίς να τις χρησιμοποιώ ιδιαίτερα. Οπότε μου τρώνε πάρα πολύ χώρο οι χαρτοπετσέτες. Στο πάνω-πάνω, όλο μέσα αριστερά, είναι γεμάτο χαρτοπετσέτες, να ξέρετε. Τέλος πάντων, προσπάθησα να το οργανώσω όσο μπορώ, δεν τα κατάφερα στο 100%, δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με πριν, θα το δείτε μετά στο before και στο after. Θα επιστρέψω όμως, πρέπει να καθίσω να το μελετήσω πολύ καλά αυτό το ντουλάπι και θα επιστρέψω να το οργανώσω καλύτερα. Τώρα πάμε στο ψυγείο που σας δείχνω και εδώ πέρα λίγο την οργάνωση του ψυγείου και το έχω καθαρίσει, τέλος πάντων θα σας δείξω και στο τέλος του βίντεο όλα τα καθαριστικά και αυτό που έχω βάλει μέσα στο ψυγείο. Έχω βάλει μέσα, το μόνο διαφορετικό που έκανα είναι ότι τα οργάνωσα και ότι έβαλα μέσα κάτι σαν δίσκο που βρήκα στο IKEA, το οποίο είναι περιστρεφόμενος και έχω βάλει μέσα και πέρα κάποια πράγματα και το περιστρέφουμε για να βρίσκουμε πιο εύκολα τα πράγματα. Το κακό είναι ότι τον είχα πάρει για κάποιο από τα ντουλάπια, δεν χώρεσε στο φάρδος σε κανένα ντουλάπι, χώρεσε μόνο μέσα στο ψυγείο, οπότε το χρησιμοποίησα εκεί. Τώρα ελπίζω μόνο να μην χαλάσει επειδή είναι ξύλινος. Τώρα αν χαλάσει, χάλασε, θα το πετάξουμε, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω και πουθενά άλλου.
Όπως είδατε, εννοείται είχαμε και λίγο καθαρισμό κουζίνας, δεν ήταν μόνο η οργάνωση, εννοείται λίγο ασχολήθηκα με την κουζίνα παραπάνω. Ακόμα βγάζω σιλικόνες, να ξέρετε, δεν έχω καταφέρει να την καθαρίσω στο 100%. Κάθε μέρα όλο και κάτι αφαιρώ. Εδώ με βλέπετε να γεμίζω τη σαπουνοθήκη με το υγρό των πιάτων. Είναι από IKEA και να ξέρετε τα ξαναφέρανε, γιατί κάποιες ψάχνατε και δεν τα βρίσκατε. Στην τελευταία μου επίσκεψη στα IKEA τα βρήκα. Στο ένα βάζω ενόπνευμα, στο άλλο βάζω σαπούνι. Με βολεύει να έχω το ενόπνευμα και κοντά στην κουζίνα, αν θέλω να απολυμάνω ίσως κάποιο προϊόν που έχει μπει από το σούπερ μάρκετ ή από οτιδήποτε, το απολυμάνω έτσι πιο εύκολα που το έχω εκεί μπροστά μου ή τα χέρια μου κάποιες φορές. Την βάση που είναι σαν πιάτο, αυτό το μακρόστονο που ακουμπάω πάνω τις σαπουνοθήκες, είναι από το The Mart, το παλιό μάκρο για όσους δεν κατάλαβαν. Και ένα στρογγυλό το οποίο κάπου θα δείτε, ένα σαδοχιάκι το οποίο βάζω μέσα το βετέξ και το σφουγγάρι. Επειδή πάντα με ρωτάτε γι' αυτά, γι' αυτό σας δίνω έτσι περισσότερη έμφαση. Είναι από ένα γλαστράκι που μου είχαν φέρει και το είχα κρατήσει γιατί το θεώρησα έτσι όμορφο να βάλω αυτό, να, αυτό που βλέπετε που πλένω εδώ τώρα. Το είχα βρει έτσι όμορφο να το πάρω να το βάλω εκεί για να μην είναι χύμα το σφουγγάρι και το βετέξ μου. Εδώ θα σας δείξω τα προϊόντα που χρησιμοποίησα για τον καθαρισμό. Εντάξει, το πανάκι με τις μικροίνες το γνωρίζετε όλες, δεν χρειάζεται να σας το πω. Έχω χρησιμοποιήσει μέσα για το ψυγείο αυτό εδώ πέρα το σπρέι, το οποίο είναι ιδανικό για ψυγεία και είναι τέλειο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εταιρεία και είναι και οικολογική. Και επίσης για όλα τα ντουλάπια εσωτερικά έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ της ίδιας εταιρείας με το προηγούμενο, το οποίο είναι με ξύδι, μυρίζει ξύδι, να το ξέρετε. Καθαρίζει όμως πάρα πολύ καλά και τα άλατα. Τα εξαφανίζει τα άλατα, αλλά να ξέρετε το άρωμά του είναι full ξύδι, σε όσους δεν αρέσει να το ξέρετε. Και για τον πάγκο της κουζίνας χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα. Και αυτό είναι έτσι φιλικό προς το περιβάλλον, προσπαθώ να χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους προϊόντα. Και τα ντουλάπια εξωτερικά τα καθάρισα με το Ava που έχω στη σαπουνοθήκη και με χλιαρό νεράκι και το πανάκι με τις μικροίνες. Αυτά λοιπόν από εμένα, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Έχω αρχίσει και βραχνιάζω το μεταξύ, νομίζω το έχετε ακούσει, γιατί μιλάω εδώ και αρκετή ώρα. Έχω προσπαθήσει 2 φορές να κάνω αυτό το σπικάζ. Την πρώτη φορά σας μίλαγα και είχε κλείσει εδώ το σύστημα για το σπικάζ. Λοιπόν, αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι.